Αυτό. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία η απάντησή σου. Και αυτό ισχύει γενικότερα, ότι κάποιες φορές, τώρα δεν ξέρω Φανή αν θα συμφωνήσει ή όχι, κάνουμε μία αναδρομή στα παιδικά μας χρόνια. Τότε, που ό,τι και αν γινότανε, εμείς ήμασταν καλά και ήμασταν ευτυχισμένοι. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, αντί εφόσον έχουμε, υποτίθεται ότι έχουμε τις περισσότερες γνώσεις και είμαστε πιο λογικοί, κανονικά πρέπει να είμαστε πιο ευτυχισμένοι, εμείς γινόμαστε πιο δυστυχισμένοι κάποιες φορές. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο και με το ότι μεγαλώνοντας ο άνθρωπος μπαίνει σε μία διαδικασία να αναλύει κάτι που το παιδί δεν θα έκανε ποτέ. Ως παιδιά δεχόμαστε τις καταστάσεις και τις εμπειρίες όπως είναι, χωρίς να μπαίνουμε σε δεύτερες σκέψεις ή στο να αμφισβητούμε καταστάσεις ή να μπαίνουμε σε διαδικασίες να αναλύουμε γιατί συνέβη αυτό, γιατί έγινε εκείνο. Νομίζω ότι αυτή είναι η αξία και το όμορφο του να είσαι παιδί. Το ότι απλά ζεις. Κάτι που μεγαλώνοντας παρατηρείς ότι το χάνει ο άνθρωπος. Το χάνει γιατί αναλώνεται στο να σκέφτεται και να αναλύει καταστάσεις. Γιάννη, συμφωνείς? Συμφωνώ και θα συμπλήρωνα το ότι βασικά αναλώνεται λόγω του ότι αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα και μεγαλώνει ευθύνες. Θεωρώ πως εάν έχουμε την υγεία μας, όλες οι ηλικίες είναι ωραίες και όλες θα πρέπει να τις ζούμε, αλλά ίσως στην πράξη δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να ζούμε τη στιγμή. Να σκεφτόμαστε το αύριο, αλλά για να σκεφτόμαστε καλύτερα το αύριο, πρέπει να έχουμε και το σήμερα. Γιατί αν από κάτω μας δεν υπάρχει έδαφος, σήμερα θα υπάρξει και αύριο. Έτσι, οπότε θα πρέπει να ευχαριστιόμαστε αυτό που είμαστε τώρα, να ζούμε τη στιγμή και να έτσι να σκεφτόμαστε για το αύριο. Και για αυτόν τον σκοπό, όταν είσαι παιδί, δεν τα έχεις όλα αυτά στο μυαλό σου και ζεις καλύτερα. Έτσι είναι. Γιάννη, γράφεις. Ξεκίνησες να γράφεις στίχους πρώτα στα αγγλικά ή ξεκίνησες να γράφεις τα ελληνικά και τους μετέφραζες ύστερα στα αγγλικά? Όχι, κατευθείαν στα αγγλικά. Και προσπαθούσα γενικώς να μεταφράσω τη σκέψη μου στα αγγλικά. Και τον πρώτο καιρό, επειδή πήγαινα και φωτιστήριο για την περίοδο στα αγγλικά, τελείωνα και τα πήγαινα στην καθηγήτρια που είμαστε φίλοι και μου τα διόρθωνα. Ή επίσης σε άλλους φίλους και φίλες οι οποίοι ξέρουν καλύτερα αγγλικά από μένα, για ώστε να μου κάνουν διορθώσεις πάνω στις φράσεις μου. Τότε δεν σου ήταν πιο εύκολο να ξεκινήσεις να γράφεις στίχους στα ελληνικά ή σου έβγαινε κατευθείαν το αγγλικό? Γιατί διάβασα τους στίχους σου και περνάς αρκετά μηνύματα και υπάρχει μια φιλοσοφία μέσα από το, μέσα από το στίχο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό το θέμα που λέμε ότι υπάρχει μια αρμονία των στίχων, συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν μια γενικότερη εικόνα. Πρέπει να υπάρχει μια θεματολογία, νομίζω, ένα τραγούδι γενικώς. Και έτσι ώστε, νομίζω, ένα τραγούδι είναι η μελοποίηση της σκέψης ή του συναισθήματος. Και οπότε θα πρέπει να το οδηγήσεις έτσι ώστε να αγγίξεις κάποιον. Και εκεί νομίζω είναι οι επιτυχίες των τραγουδιών. Δηλαδή όλα αυτά που μας αρέσουν και ακούμε και που αντέχουν στον χρόνο είναι γιατί για κάποιο λόγο έχουν αγγίξει τους ανθρώπους. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτό είναι τα δικά μου τα τραγούδια, έτσι. Τραγούδι είναι η μελοποίηση της σκέψης. Και του συναισθήματος, άλλη. Πολύ ωραία. Φανή, ποιο τραγούδι θα μας πείτε τώρα? Τώρα. Salvation Room. Salvation Room, πολύ ωραία. Πάμε. In a new dawn, for the past of
fever the things. It's a drum that beats as I walk above Salvation Road. I'm on Salvation Road. Sins are heavy load. I'm on Salvation Road. I just wanna know what's really going on. Who can tell me what is right and what is wrong? So why I should follow all these written rules? I had enough with the deceivers and the fools. I won't pretend and fake. I can see pure skies, no limits and lies. So you can't stop me now, you can't hold me down upon this world. I can see above the seas. Is calling me the fever that sings. It's a drum that beats as I walk on through a Salvation Road. I'm on Salvation Road. Sins are heavy load, but I'm on Salvation Road. I'm on Salvation Road. Αλλά θα μου απαντήσει μετά τα διαφημιστικά μήνυματα, Φανή. Πες μου, Αντωνία. Την ώρα που τραγουδούσες, σε παρατηρούσα και εσένα, Γιάννη, σε παρατηρούσα. Την ώρα που έλεγες τους στίχους τραγουδιού, αισθανόμουν ότι βίωνες και δημιουργούσες εικόνες όλου τραγουδιού. Ότι βίωνες το στίχο, το κάθε στίχο ξεχωριστά. Mm-hmm. Αν ισχύει αυτό ή όχι, θα μου απαντήσεις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν. Ας περάσουμε σε διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας.